είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά στην ανάκαμψη. Όπως είμαστε πολύ κοντά στην καταστροφή. Για να μιλήσω με όρους καθαρά οικονομικούς, η Ελλάδα έχει χάσει τόσο πολλά τα τελευταία χρόνια που και οι αξίες και η διάθεση των ανθρώπων είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό τι σημαίνει στην οικονομία? Είναι άσχημο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει. Όταν κάτι είναι πολύ χαμηλά, με λίγες στοιχειώδεις κινήσεις μπορεί να φύγει μπροστά. Εάν δεν έχεις ακολουθεί, εάν δεν έχεις κερδίσει από τη δουλειά σου, εάν δεν έχεις χάσει από τη δουλειά σου, αν δεν ξέρεις τι σημαίνει πληρώνω το ΕΚΑ, πληρώνω την εφορία, προσπαθώ, δεν πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις αυτόν τον κόσμο. Από τα βιβλία. Από τα βιβλία. Και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς φοιτητής και διάβαζα μαρξισμό, βεβαίως πίστευα ότι ήξερα τον κόσμο. Δεν τον ήξερα τον κόσμο. Τον κόσμο, επίτρεψε με, τον κόσμο τον έμαθα στην πραγματική ζωή. Εκείνη η πραγματική διαφορά του ποταμού. Όλεψή τους για 17 ώρες και το να φέρουν στο βιογραφικό τους ότι μία μέρα, 17 ώρες, κάναμε μία κουβέντα για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό μου θύμισες τώρα με το μια εβδομάδα. Ξέρεις κάποιος, εάν είναι πολύ μακριά από την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία, του φαίνεται ότι το 17 ώρο είναι κάτι ατέλειο. Έτσι. Το 17 ώρες για μας λοιπόν που δουλεύουμε είναι η καθημερινότητα. Άντε την Κυριακή δουλεύουμε λίγο παραπάνω το Σάββατο. Αλλά όλες τις άλλες μέρες τέτοια. 15 ώρες δουλεύουμε. Δεν είμαστε υπηρέτες του παλιού συστήματος. Και σας το λέω με κάθε κόσμος. Δεν θα γίνουμε εμείς υπηρέτες του παλιού συστήματος. Δεν αφήσαμε τις δουλειές μας, τα κέρδη μας, την αναγνώριση που είχαμε. Γιατί εγώ αν ερχόμουν όποτε ερχόμουν στην καρκίδα μου λέγανε γεια σου είναι μεγάλη με τσεκούλες. Τώρα υπάρχουν και μερικοί που θέλουν να με χαιρετήσουν γιατί σου λέει ας μην πούνε ότι είμαι και εγώ ποτάμι, έτσι. Εμείς δεν αφήσαμε λοιπόν όλα αυτά που είχαμε τα εύκολα, τα καλά, που τα είχαμε χτίσει με το χέρι μας για να μπούμε στην πολιτική να γίνουμε υπηρέτες είτε του κύριου Τσίπρα, είτε του κύριου Μημαράκη, είτε της κυρίας Κόφης. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς θα μπούμε την επόμενη μέρα σε μια συζήτηση για τις ουσιαστικές προτεραιότητες της χώρας. Προέχει να μοιράσουμε τις θέσεις. Αυτό που κάναμε, θυμάσαι, το 4-2-1. Και το 4-2-1 δεν ήταν τα υπουργεία. Δεν μοιράσανε τα υπουργεία ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και τον Βενιζέλο. Μοιράσανε όλες τις θέσεις. Τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, όλες τις θέσεις. Να ταΐσουν το κομματικό μηχανισμό. Εμείς τους έχουμε πει. Και εδώ πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Είναι η χρυσή ευκαιρία του κόσμου. Έχουμε πει στον κόσμο. Εμείς θα πούμε καμία πλήρωση θέσεων από τους κομματικούς μηχανισμούς. Παντού ΑΣΕΠ, παντού νέα παιδιά, παντού διαγωνισμοί. Τέλος η ιστορία με τα αρετέρια της εξουσίας. Βεβαίως, θέλει ο Υπουργός να πάρει τρεις ανθρώπους, θα τους πάρει. Αλλά τους 300 που παίρνει για να ταΐζει το κόμμα του, θα τους πάρει αν θέλει και αν υπάρχουν δίλια από την κοινωνία. Θα υπάρχουν παντού μικροί και μεγάλοι διαγωνισμοί. Γιατί θεωρούν ότι, ρε παιδιά, καλά το είχαμε μοιράσει το πρωτάθλημα. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Και όλοι μαζί να μοιράζουμε κάποια οφίτσια, κάποιες καρέκλες. Και ξαφνικά έρχεται ένας καινούριος και θέλει να βάλει καινούριους κανόνες στο πρωτάθλημα. Θέλει να πει μερικά πράγματα, να ξυπνήσει ο κόσμος, να του πει ότι δεν είναι τα κόμματα που πρέπει να διοικούν τη δημόσια ζωή. Και έρχεται ένα κίνημα λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα από τώρα που το σκέφτηκα. Είναι το μόνο κίνημα που ο αρχηγός του δεν προέρχεται από κομματική νεολαία. Σήμερα. Πραγματικά, για σκέψτε το, κανείς. Έτσι, Μημαράκης, περηφανεύεται, προέρχομαι από εκεί. Τσίπρας, αυτό. Λαφαζάνης, επίσης, ναι. Πραγματικά, ναι, είμαι ο μόνος που δεν προέρχομαι από κομματική νεολαία. Αυτό, λοιπόν, εμείς, είναι αυτό που λέμε στην κοινωνία. Να μπει με το ποτάμι η κοινωνία στην εξουσία. Λοιπόν, σας